Πέρα λοιπόν από το πρωτοσέλιδο μοντάζ στην εφημερίδα Ελευθερία για τις ανάγκες της ημέρας, είναι γεγονός ότι ο φετινός πατσάς στο πατρικό σπίτι του Νίκου Χατζή στους Γόνους ήταν από τους πιο πετυχημένους τα τελευταία χρόνια. Η συμμετοχή φίλων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Πάνω από 50 παιδιά της ηλικίας μου, μικρότερα και μεγαλύτερα, δήλωσαν με την παρουσία τους τη συμμετοχή τους σε αυτή την επαναλαμβανόμενη κάθε χρόνο γιορτή του Πατσά. Ήταν μια σύναξη ανδροπαρέας που κάθε χρόνο γίνεται καλύτερη και μεγαλύτερη. Πολλοί οι εμφανείς και οι αφανείς ήρωες αυτής της εκδήλωσης, που δεν κρίνω σκόπιμο να τους αναφέρω τώρα ονομαστικά τον καθένα. Αλλά όπως φάνηκε και στην ημέρα αυτή, αλλά και στο βίντεο που θα ακολουθήσει, βάλαν όλοι τους το χεράκι, είτε με τη μαγειρική τους, είτε με το σερβίρισμα, είτε με τα κρασιά τους, είτε με τα τραγούδια τους, να γίνει η γιορτή αυτή ακόμη πιο καλή και πιο όμορφη. Στη συνέχεια ακολουθούν μερικά στιγμιότυπα από την ημέρα αυτή με έναν απίθανο, γευστικό αλλά και επικοινωνιακό πατσά. Έτσι κι αλλιώς όμως ο φακός δεν μπορεί να καλύψει μια τόσο όμορφη μέρα με τόσο ζεστά συναισθήματα. Γεια σου Ευτυχία. Καλή μου Ευτυχία. Σα βασίλω που ήταν στο μπράτσο ψηλό. Γιώργο, Γιώργο. Η
Οι δηλώσεις θα γίνουν μετά, Ελένη. Μας Βάλει λίγο για τον λίγο για τον φαλακροπάρακα, δεν Έλα, κάτσε, θα σηκωθώ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Thank you.
έχει πάντα συνεχιά. Yeah.
τέτοιο βράδυ και να ξορκίζουν της καρδιάς του αγωνιά. Μοναχικές διαδρομές μες στα τόσα χρόνια. Μα κάποιες νύχτες σαν κι αυτές ενώνονται αιώνια. Για να γεμίζουν τα φεγγάρια του Φλεβάρι, να περιμένουμε δύο να τα πάρει. Για να ζανώνουν οι φωνές μας κάποιο βράδυ και να ξορκίζουν της καρδιάς τη μοναξιά. Γιάνκο,